Σταύρος Πλουμιστός. Ο Σταύρος Πλουμιστός, ένας άνθρωπος πραγματικά που με τον δικό του τρόπο μας αφυπνίζει, μας κάνει καλύτερους και γενικότερα βοηθά. Είναι ο σύμβουλος, είναι ο αφυπνιστής του πνεύματος και του νου, είναι ο ιδρυτής του Voice Healing, είναι ο άνθρωπος που αυτή τη φορά θα μας μιλήσει για την πίστη. Την πίστη που πρώτα απ' όλα πρέπει να έχουμε στον εαυτό μας για να μπορέσει αυτή να βρει και άλλους τρόπους για να εκφραστεί. Σταύρος Πλουμιστός και πίστη και επιστρέφουμε εδώ. Θέλω λοιπόν σήμερα κι εγώ έτσι, να συμμετέχω στην καλή σας διάθεση και να σας εξηγήσω πόσο σημαντικό είναι για ακόμα μία φορά να αντιληφθείτε ότι είστε ένας δημιουργός, ένας άνθρωπος που μπορεί πραγματικά να δημιουργήσει τη δική του πραγματικότητα. Ξέρω ότι το λένε πάρα πολύ αυτό και ξέρω επίσης πολύ καλά ότι έχετε προσπαθήσει αρκετοί από εσάς και δεν τα έχετε καταφέρει. Ξέρω επίσης ότι πάρα πολλοί άνθρωποι δεν έχετε υπομονή. Γνωρίζω επίσης ότι δεν αντιλαμβάνεστε ορισμένα πράγματα που έχουν σχέση ασφαλώς με αυτή τη διαδικασία. Και ενώ πολλές φορές μπορεί να ακούσετε μια φράση, ας πούμε, του τύπου καθηκόνο και καθομοίωση, λέτε «Α, θρησκευτικά, δεν θέλω». Μπορείτε να ακούσετε μετά πάλι «Δημιούργησε τη δική σου πραγματικότητα». Ναι, δεν το καταλαβαίνω. Μπορείς μετά να ακούσεις παραδείγματος χάρη, ξέρεις, έχεις ικανότητα. Μπορείς να επηρεάσεις με πολύ ωραίο τρόπο σε εκβατικό επίπεδο πάλι την καθημερινότητά σου. Λες πάλι «Δεν αντιλαμβάνομαι». Σου έρχεται μια πληροφορία και σου λέει μετά «Μήπως πρέπει να αφυπνιστείς». Λέμε τώρα. Λες εσύ πάλι «Τι είναι αυτό». Ρε παιδί μου, δηλαδή δεν σε πιάνει κανένας και σένα. Κάπως πρέπει, ας πούμε, να αντιληφθείς ότι δεν γίνεται να γίνονται ένα σωρό πληροφορίες γύρω σου κυκλικά, να σε περιτριγυρίζει ένας, ας πούμε, συγχρονισμός, να βλέπεις νούμερα για παράδειγμα και κάπως να λες «Δεν καταλαβαίνω». Τι είναι αυτό, δηλαδή, ή στροφοκάμελος μπορεί να είσαι και κοιτάς προς τα κάτω, ή κοιτάς την κότα προς τα πάνω περιμένοντας κάτι να σου έρθει, ενώ δεν καταλαβαίνεις από πού σου έρχεται, ας πούμε. Κάπως πρέπει και εσύ λίγο να το δεις, δεν νομίζεις. Απ' την άλλη, κι εγώ τώρα, πάνω από μια εικοσαετία, σαν σύμβουλος αφύπνισης του νου, τι θα πει αφύπνιση του νου. Ρε φίλε, σου ξεκλειδώνω παραδείγματος χάρη διαδικασίες στο μυαλό σου. Και όταν λέω σου ξεκλειδώνω, τις ικανότητές σου δηλαδή με λίγα λόγια, προσπαθώ ο χριστιανός να σου εξηγήσω τι σημαίνει παραδείγματος χάρη μία πληροφορία. Μια πνευματική πληροφορία που θέλεις να πραγματοποιηθεί και πώς μπορεί να γίνει αυτό. Αυτό δεν μπορεί να γίνει αν δεν έχεις μια πνευματική αφύπνιση, να καταλάβεις τι «ον» είσαι, να αντιληφθείς δηλαδή πώς επηρεάζει η πραγματικότητά σου, το σύνολό σου, εσύ δηλαδή, τους υπόλοιπους. Και αυτό λέγεται επίδραση. Έτσι. Και ξέρεις, επίσης, θέλω να καταλάβεις ότι δεν είσαι ένας απλός άνθρωπος ο οποίος είναι απλώς έτσι, όπως λέγεται το τραγούδι, χιονάνθρωπος. Ούτε είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι αυτό που λέει η νέα τάξη πραγμάτων, κάτι που απλά δεν παίζει κανένα ρόλο. Τότε γιατί, αφού δεν παίζει ρόλο αυτή η ύπαρξη του ανθρώπου σε αυτόν τον πλανήτη, η νέα τάξη πραγμάτων, έτσι, οδύρεται από το πρωί ως το βράδυ για την υποταγή του μυαλού του ανθρώπου. Κάπως λοιπόν να τα βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά, αδερφέ, δηλαδή, κατάλαβες. Γιατί δεν είναι και ωραίο όλη την ώρα να υπάρχει μια κοροϊδία. Ξέρετε, ο εγκέφαλος είναι ένας μηχανισμός ο οποίος διέπεται από μια τεράστια ευφυΐα που δημιουργεί αντίληψη, σου δημιουργεί μετά τα δώρα και όλα αυτά εγώ τα έχω τοποθετήσει σε μια ουσιαστικά θεϊκή υπόσταση ενός δημιουργού ο οποίος είναι ενέργεια. Τόσο απλά, αλλά θα μου πεις τώρα, ρε παιδί μου, γιατί με ζαλίζεις με αυτές τις πληροφορίες. Γιατί θέλω να ξυπνήσεις. Πώς θα γίνει δηλαδή. Δεν γίνεται να κοιμάσαι, βρε αδερφέ μου. Κρίμα είναι. Ξέρεις, γιατί άμα κοιμάσαι και πάρα πολύ, αρχίζεις και βαριέσαι μετά. Γίνεσαι πολύ νοχελικός. Ενώ αν είσαι σε μια διαδικασία έτσι πολύ καλής πνευματικής διέγερσης, τότε καταλαβαίνεις πάρα πολύ απλά πράγματα. Θα σου δώσω λοιπόν μια πληροφορία πώς η επίδραση δημιουργείται και πώς μπορείς να δημιουργήσεις εσύ το δικό σου προσωπικό θαύμα. Όταν λοιπόν κάποια στιγμή θέλεις να αντιληφθείς τι σημαίνει συναίσθημα,
θα το επικαλεστείς και αυτό θα το συνδέσεις με μία εικόνα. Αυτή η εικόνα θα σου δημιουργήσει μία νευροχημεία. Θα αλλάξει δηλαδή τη βιοχημεία σου, τη χημεία του σώματος. Πώς θα την αλλάξεις, λες. Κάθε σκέψη που κάνεις έρχεται με μία νευροχημεία στον εγκέφαλό σου. Δηλαδή υπάρχει μία πολύ συγκεκριμένη ουσία, ένας διαβιβαστής σκέψητο, δηλαδή αυτού του συναισθήματος, στον εγκέφαλό σου. Αυτός λοιπόν μόλις νιώσει τη διέγερση από το συναίσθημά σου, θα σου δημιουργήσει εντωμεταξύ, όπως καταλαβαίνεις, μία συγκεκριμένη διαδικασία να την αισθανθείς. Αυτό λοιπόν που θα αισθανθείς αρχίζει να επηρεάζει όλο το σώμα, όλη δηλαδή τη βιοχημεία. Και αυτό που εσύ θα εκπέμπεις, γιατί ξέρουμε πολύ καλά πια ότι εκπέμπουμε, τόσο απλά θα αρχίσει να επηρεάζει το περιβάλλον σου. Έλα όμως που κάποια στιγμή εδώ έχουμε και ακόμα μια βασική πληροφορία την οποία πρέπει να μάθεις. Διότι άμα δεν το μάθεις αυτό, δεν θα καταλάβεις δηλαδή ότι είσαι ένας μικρός Θεός. Πώς τότε είπε δηλαδή ο Χριστός καθ' εικόνα και καθ' ομοίωση. Που σημαίνει ότι έχουμε δυνατότητες τις οποίες δεν καταλαβαίνεις. Να μην το ξαναχτυπήσω το κινητό, δεν είναι κρίμα γι' αυτό. Άρα, σημαίνει δηλαδή ότι όταν υπάρχει αυτή η διαδικασία που μόλις σου είπα, κάθε συνέστημα που δημιουργείς είναι μια νευρονική διαδικασία. Δηλαδή, συνάψεις. Τα νεύρα του και του εγκεφάλου. Σκέψω το κάπως έτσι. Οπότε, όλο αυτό το καταπίνεις δηλαδή με λίγα λόγια και επηρεάζεις κάθε σημείο του σώματός σου. Οπότε, έχει ακόμα και τη δυνατότητα να δημιουργήσεις τόσο πολύ μεγάλη υπερδιέγηση και να ξεκινήσεις σε εισαγωγικά αλλά και εκτός εισαγωγικών την αυτοθεραπεία σου. Έχουμε πάρα πολλές αναφορές που όταν αλλάζει η σκέψη του ανθρώπου, αλλάζει όλη η ομοιόσταση. Τι σημαίνει αυτό, η χημεία του σώματος. Και έτσι επιφέρουμε δηλαδή με λίγα λόγια τεράστιες αλλαγές στο σώμα μας. Μία απόφαση είναι, και αν δεν την πάρετε γρήγορα, θα αντιμετωπίσετε πολύ μεγαλύτερο πρόβλημα. Σας το λέω, γιατί τα καμπανάκια, για να μην πω και καμπάνες, έχουν ξεκινήσει να χτυπάνε. Ξέρετε, η πνευματική αφύπνιση την έχει κάποιος στο μυαλό του ενδεχομένως, ή μάλλον οι περισσότεροι, ότι πρέπει να μιλάς πολύ αργά, βαθιστόχαστα, να έχεις κάτι γιανιά άσπρα μέχρι εκεί, να φοράς ενδεχομένως χιτώνες, ράσα και εγώ δεν ξέρω τι άλλο. Και από την άλλη, ότι είναι λίγο και απαγορευμένη γνώση, ή είναι λίγο μυστικιστική, ή είναι λίγο new age, θετική σκέψη και τέτοια. Ακούστε. Μπορείτε να τα βάλετε και να τα ενσωματώσετε όλα μέσα στην πνευματική αφύπνιση, γιατί η πνευματική αφύπνιση θέλει να έχει καταρχήν ελευθερία στο μυαλό σου. Αν δεν έχει μια ελευθερία για να μπορέσει να δημιουργήσει μια πραγματικότητα, μια πραγματικότητα μέσα σε ένα ουσιαστικό matrix. Τι σημαίνει μια πραγματικότητα σε ένα matrix, τώρα μην καεί ο εγκέφαλό σα. Εννοούμε ότι αυτό που βλέπουμε είναι η δική σου πραγματικότητα. Εγώ υπάρχω γιατί είμαστε σε μια ουσιαστικά συχνότητα ίδια για να με βλέπει και να σε βλέπω. Αλλιώ δεν θα μπορούσα να υπάρχω μπροστά σου, ούτε εσύ σε μένα. Άρα λοιπόν, καλοί μου φίλοι, δεν γίνεται να είσαι ένα τόσο πρικισμένο άνθρωπο, δηλαδή να είναι τόσο πρικισμένο και να κάνει ότι δεν καταλαβαίνει από πού έρχεται μια δύναμη ή δεν αντιλαμβάνεσαι πόσο σημαντικό είσαι. Και θα μου πει, βρε εσύ, πλουμιστέ, σηκώθηκε πρωί-πρωί, α πούμε, με τη σφίνα στο κεφάλι και είπε ακριβώ τι, θέλω να του ταρακουνήσω. Όχι. Σηκώθηκα το πρωί και είπα, μήπω να μοιραστώ αυτή την πληροφόρηση, αυτή τη γενναία γνώση, η οποία πραγματικά έχει τη δυνατότητα να κάνει εξαιρετικά πράγματα και μπορεί να διαφοροποιήσει τις ζωές των ανθρώπων. Και έτσι λοιπόν αποφάσισα να το κάνω με πολύ μεγάλη συνέπεια. Πέφτει και το κινητό και εγώ τώρα καταλαβαίνετε. Να το, το στηρίζω. Το στηρίζω. Λοιπόν, καταλήγω σε ένα πράγμα το οποίο νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να το βάλετε σε μια διάταξη. Θεωρώ ότι η ανθρώπινη υπόσταση, που είναι πνεύμα δηλαδή, στο οποίο είναι τόσο δυνατό, μπορεί να δημιουργήσει πραγματικά μέσα σου και την πραγματικότητά σου, ακόμα να γιατρέψει, να μεταφέρεις δηλαδή ενέργεια, και το ξέρουμε πολύ καλά ότι γίνεται με διάφορους μεθόδους τώρα πλέον αυτό, και έτσι με έναν τρόπο, ας πούμε ότι ο άνθρωπος μπορεί να ανακαλύψει με την πνευματική αφύπνιση έτσι, την θεϊκή του υπόσταση. Βάλτε το καλά στο μυαλό σας, αρχίστε να ταρακουνάτε λίγο τον εγκέφαλό σας για να σας φέρει πραγματικά πάρα πολύ σημαντικές πληροφορίες. Έτσι, σας είπα, ένα
πολύ ωραίο συγκεκριμένο γεγονός που συμβαίνει σε πολλούς ανθρώπους είναι ο συγχρονισμός. Να βλέπει δηλαδή πολύ συχνά νούμερα κλπ. Ή ανθρώπους, ή κάποια στιγμή να γίνονται κάποια πράγματα εκεί που δεν το περιμένει και να νομίζει ότι είναι μια σύμπτωση που δεν είναι. Έτσι. Από εκεί και πέρα τώρα, καλή μου φίλη, δεν χρειάζεται να σας πω κάτι άλλο. Εγώ τα μαθήματα αφύπνισης ξεκινάνε ούτως ή άλλως. Μπορείτε να πάρετε πληροφορίες μέσω του διαδικτύου ή στο πλουμιστός.com. Αν θέλεις βεβαίως να μπεις στη διαδικασία να ενεργοποιήσεις πολλά πράγματα που έχουν σχέση με αυτό που μόλις σου παρουσίασα, σου μίλησα ή σου πρότεινα, μπορείς να μπεις και στο voicehealing.gr και εκεί να μάθεις πληροφορίες περισσότερες σε σχέση με αυτό που ουσιαστικά θεωρείται μια απαγορευμένη γνώση, τι εννοούμε δηλαδή απαγορευμένη, υπάρχει, δεν θες να τη δεις, έτσι, δεν θες να τη σκεφτείς, δεν θες να την καλλιεργήσεις και είναι και πολλά άλλα που ουσιαστικά δεν δημοσιοποιούνται γιατί πολύ απλά χάνεται μετά η διαδικασία του κέρδους. Όταν δηλαδή αποκαλύπτεις πάρα πολλά στοιχεία σε έναν άνθρωπο, βάζει το, ξέρετε, το κομμάτι και αυτό αμέσως δημιουργεί δηλαδή αυτό που λένε λύση, την οποία δεν θέλει να σου δώσει το σύστημα γιατί πολύ απλά θέλει να σου παίρνει, αν μη τι άλλο, τα χρήματά σου. Κάπως έτσι λοιπόν νομίζω ότι η καλημέρα μου είναι χρήσιμη. Και όταν θα έχω να πω πάλι κάτι χρήσιμο, θα το κάνω με πολύ αγάπη προς εσάς. Ξέρετε ότι έχουμε την καλή μας επικοινωνία μέσω του διαδικτύου, είτε μέσω του προφίλ μου. Είναι πολύ εύκολο. Πια πατάς, όλοι είμαστε ένα κλικ στον φίλο μας, στο Google. Και εκεί λοιπόν μας βρίσκει κανείς και εύκολα μπορεί να επικοινωνήσει. Μόνο μια συμβουλή, έτσι για να πάει καλά η μέρα μας και γιατί όχι όλες οι υπόλοιπες μέρες που ακολουθούν. Να πορεύεστε προς το φως. Εκεί φαίνονται όλα ξεκάθαρα και νιώθεις πολύ καλύτερα. Πολλά φιλιά! Του να φέρει.
σχήμα εγκυματίστα. Φύλλα γύρνε τη σαλούλου, μουδιά γύρνε τη σαλούλου. Εδώ σε τούτη την αυλή στη μάρμαρο στρωμένη, εδώ κοιμάται αφέντης μας με το σταυρό στο χέρι, με το σταυρό, με το χαρτί, με τα γιώτα Ευαγγέλιο. Κανένας δεν αγκώτησε να πάει να το ξυπνήσει, μόνο γυρά η παπαδιά με φόβο με λαχτάρα. Σηκώ αφέντη μ' απ' αυτού και μη βαριά κοιμάσαι. Τα μοναστήρια σήμαναν και οι εκκλησίες διαβάζουν, κι αυτά τα δασκαλόπαιδα μεσιάζουν τα Ευαγγέλια. Εδώ έχουν κόρη για πάντρια, κόρη ραγωνιασμένη, τη ζάζουν και την προξενούν βασίλο γιο να πάρει. Δε θέλω εγώ μανούλα μου βασίλο γιο να πάρω, θέλω τον πρώτο λιχνιστή να που λιχνάει τα φλουριά και δερμονεί τα γρόσια, κι αυτά τα δερμονίσματα στον κόρφο του τα βάζει, για να μυρίζει ο κόρφος του, για να μοσχοβολάει. Όλη την κύρια της ματιά μου, μόλι την σαρακούστη, μόλι τη σαρακούστη, κι μια μέρα Nembayo mlati masa.
κουνισμένη.